Ζάρπα Radio 89,6. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως υποσχέθηκα από νωρίς, το άλλο μικρόφωνο και στην κάμερα από αυτή τη στιγμή, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπακογιάννη, πώς είστε? Καλή σας μέρα, είμαι εξαιρετικά καλά, δόξα τω Θεώ, τα κεφάλια μέσα τώρα. Έχει 30 ο Αύγουστος, έχουμε ακόμα μία μέρα, έχουμε ένα Σαββατοκύριακο και μετά Σεπτέμβρης. Παραδοσιακά ο Σεπτέμβρης είναι τα κεφάλια μέσα, αρχίζουν και τα σχολιά, αλλά εσείς βλέπετε. Δόξα τω Θεώ, κύριε δόξα τω Θεώ. Να γλιτώσετε από τα εγγόνια, τώρα μην πείτε κανένα τέτοιο. Όχι να γλιτώσω, αλλά εντάξει. Και κάθε κατεργάρι στον πάγκο. Πώς τα παλεύετε τόσα εγγόνια τώρα που ήρθαν όλα? Ομολογώ ότι φέτος δυσκολεύτηκα. Μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν, δεν γίνονται ζάφτικα, δεν με τίποτα. Δύσκολα. Μπάνια. Πολλά. Μπάνια πολλά. Παγωτά. Ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, μαράθι. Μαράθι. Με τις χελώνες πώς τα πάμε εκεί? Μια χαρά. Μια χαρά, δεν πειράζονται. Εμείς την ξέρουμε την Καλλιόπη. Ναι. Εδώ και μία είναι αυτή η Καλλιόπη. Μία είναι. Την έχουν ονομάσει τα παιδιά Καλλιόπη. Ναι. Η Καλλιόπη είναι η μεγάλη χελώνα του μαραθιού. Φέτος έχει εκνευριστεί κατά πάσα πιθανότητα. Την ταΐζουν πολύ. Διότι την ταΐζουν παραπάνω και για πρώτη φορά υπάρχει ένα προβληματάκι. Άνευ σημασίας όμως. Μάλιστα. Δύο είναι οι χελώνες πάντως. Ναι, είναι δύο. Κάτι έγινε εκεί που μεταφέρθηκαν από τη μία παραλία. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι μια ατραξιόν της περιοχής, ήταν να μην δαγκώνουν. Εντάξει τώρα. Δεν είναι, και, δεν είναι για να τρελαθούμε. Συνήθως όταν πας γυρεύοντας. Α, παίζει και αυτό. Οι διακοπές ήταν καλά. Θα φύγετε τώρα, θα ανεβείτε πάνω. Πότε θα σας ξαναδούμε? 20 Σεπτεμβρίου. Θα πάτε Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ? Θα πάμε Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ. Ναι. Είναι βασικό για μας οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, διότι ό,τι και να είναι, αυτές θα καθορίσουν το οικονομικό έτος που έρχεται. Ναι. Τι θα ελαφρύνει καθόλου τα πράγματα θα στα φορολογικά? Θα υπάρξουν μέσα σε λελογισμένα πλαίσια. Αυτά τα λελογισμένα πλαίσια πρέπει να ξέρουμε σε τι ποσοστό θα είναι. Κύριε Παπά, να σας πω κάτι. Βγαίνουμε από 10 χρόνια μνημόνια. Να θυμίσω ότι καταλήξαμε σε αυτά τα 10 χρόνια κυρία μνημόνια. Κυρία Μπακογιάννη, γιατί μου λέτε κάποιοι τώρα κάνανε αλόγιστες πολιτικές. Μην μου λέτε τώρα για τα αφήστε, μνημόνια. Αφήστε λοιπόν να είμαστε λογισμένοι, μαζεμένοι, σοβαροί και να δώσουμε την ανακούφιση εκεί που πρέπει και εκεί που μπορούμε δημοσιονομικά. Αυτό θα το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάθε ευρώ που περισσεύει από τον κρατικό προϋπολογισμό γυρίζει στην κοινωνία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στα κάγκελα. Και αυτό μου θυμίζει κάτι από ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτός έτσι την πάτησε. Με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες οι οποίοι δηλώσανε 273 ευρώ το μήνα. Ναι, υπάρχουν και εσείς και εγώ ξέρω. Υπάρχουν και όχι, δεν υπάρχουν και αυτοί. Αυτοί είναι οι περισσότεροι. Μόνο? 273 ευρώ. Και εσείς και εγώ ξέρουμε ότι 273 όχι, ευρώ. Όχι, δεν περνάς τη βδομάδα. Δεν περνάς. Δηλαδή. Ποια όχι. Βδομάδα, ναι. Ναι. Λοιπόν, ας είμαστε τώρα ρεαλιστές. Αυτό είναι το μίνιμουμ το οποίο μπορεί κανένας να ζητήσει, που είναι ότι υπάρχει έσοδο σαν τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, έχεις τον κατώτατο μισθό και φορολογείσαι. Ας φορολογηθεί και ο ελεύθερος επαγγελματίας με λίγο παραπάνω. Όχι, με βάση τον κατώτατο μισθό φορολογείται. Δηλαδή, και αυτό είναι άδικο όμως. Και αυτό είναι άδικο. Και αυτό είναι άδικο, γιατί και εσείς και εγώ ξέρουμε ότι δεν είναι αυτά τα έσοδά τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μία γραμμή βάσης από την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε και συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αν δεν πληρώνουμε τους φόρους μας, που κάνουμε ηρωική προσπάθεια άπαντες να μην τους πληρώσουμε, ναι. Αυτή η ηρωική προσπάθεια έχει κόστος. Έχει κόστος για τις παροχές του ελληνικού κράτους προς τους πολίτες. Διότι εκ των πραγμάτων το κράτος είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε το κράτος. Το θέμα είναι ότι είχαμε ένα υπερπλεώνασμα. Μιλάμε για δις τώρα, που μπήκαν στον κρατικό κορβανά από τους φόρους. Αυτά βλέπετε εσείς να επιστρέφουν? Βεβαίως. Αυτά θα επιστρέφουν. Αρχή από πού θα γίνει? Σε αυτούς οι οποίοι τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Όπως. Δηλαδή, τους κοινωνικά πιο αδύναμους. Αυτό θα το εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θα εξαγγείλει σε τίποτα συνταξιούχους, σε τίποτα χαμηλόμισθους. Τώρα που θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα το εξαγγείλει. Ο κατώτατος μισθός, ο στόχος είναι να ανέβει και φέτος, όπως ανέβηκε και τα δύο τελευταία χρόνια. Όλος ο στόχος είναι να ανέβουν οι μισθοί. Ναι. Αυτή είναι η ουσία. Διότι αν δεν ανέβουν οι μισθοί, δεν μπορούμε σοβαρά να πούμε ότι θα πετύχουμε τη σύγκληση. Άρα πρέπει να ανέβουν οι μισθοί του κόσμου για να μπορείς αξιοπρεπώς με το μισθό σου να ζεις. Η αγοραστική από δύναμη σήμερα όμως, απέχεις από αυτό. Η αγοραστική δύναμη όμως του Έλληνα φορολογούμενου, του Έλληνα πολίτη,
Είναι σε επίπεδα Βουλγαρίας? Όχι, δεν είναι, και το απέδειξε αυτό και με στοιχεία. Είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Ναι. Φτάνει? Όχι, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Δυσκολευόμαστε? Ναι, δυσκολευόμαστε. Επειδή ακριβώς δυσκολευόμαστε, ο στόχος είναι να υπάρχει συγκράτηση του πληθωρισμού που δείχνει τάσεις συγκρατήσεως, δηλαδή αυτή τη στιγμή η αίσθηση είναι ότι αρχίζει πλέον η ακρίβεια και μειώνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ακρίβεια μεγάλη. Κυρία Μπακογιάννη, γίνεται χαμό στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, η ακρίβεια έχει ξεφύγει. Τώρα που βλέπετε εσείς τη μείωση, τώρα αυτό θέλει λίγο κουβέντα. Νησιά, ένα λεπτό, τα νησιά και οι τουριστικές περιοχές έχει ξεφύγει η ακρίβεια. Όχι διότι υπάρχει ακρίβεια. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγανε διακοπές. Ναι, αλλά διότι απλούστατα έχουν ανέβει οι τιμές σε αυτά τα νησιά βασιζόμενοι στον τουρισμό σε σημεία έξω πραγματικά. Αυτό που συμβαίνει παραδείγματος χάρη τώρα στη Μύκονο δεν επιτρέπει σε κανέναν Έλληνα να πάει. Και το αποτέλεσμα ήταν 40% μείωση του τουρισμού στη Μύκονο. Παρ' όλα αυτά οι τιμές παραμένουν ψηλά όμως. Παρ' όλα αυτά του χρόνου, ναι, πιστεύω ότι θα έχουν όλοι ισορροπήσει. Τα Χανιά έχουν αύξηση 13% στον τουρισμό. Αυτό το 13% βεβαίως... 13% πού, στις διανυκτερεύσεις? Στις αφίξεις. Στις αφίξεις. Και αυτό περίπου όμως... 6,5% στα έσοδα. Σιγά, να δούμε και τα έξοδα στο τέλος που, που ξορίζουν τον γαμπρό. Τα έσοδα καταγράφονται. Γιατί έχουμε ενεργειακό κόστος. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τα έσοδα καταγράφονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν, ναι, δεν αμφισβητούνται αυτά. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γκρινιάζουν και λένε, μα εγώ είμαι 90% γεμάτος. Ναι. Δεν είμαι 100% γεμάτος. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί υπάρχει υπερπληθώρα. Δηλαδή, αυξήσαμε μεν 13% της αφίξης, αυξήσαμε όμως 15% τις κλίνες. Ναι. Άρα οι κλίνες είναι περισσότερες από τις αφίξεις. Αυτό... Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι πρέπει να μπει μία τάξη στο Airbnb, έτσι, το οποίο είναι για μένα εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει λελογισμένη χρήση του Airbnb. Ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που βγάζουν αεροκάματα από αυτό. Βεβαίως. Φορολογούνται τώρα. Φορολογούνται. Μπήκανε σε ένα καθεστώς φορολογίας με τις εταιρείες και όλα αυτά. Ναι, με τις εταιρείες. Υπάρχει όμως και το ελεύθερο. Άρα πρέπει να υπάρχει μια λελογισμένη χρήση του Airbnb για δύο λόγους. Πρώτον, διότι έχουμε πρόβλημα στέγασης. Σωστό. Το οποίο πρέπει και να το γνωρίζουμε. Αυτό το έχουμε σχολιάσει και άλλες φορές. Και δεύτερον, διότι το Airbnb δημιουργεί εκ των πραγμάτων διαστρεβλώσεις στην αγορά. Άρα αυτό χρειάζεται μια ισορροπία. Αυτό όλες είναι κάτι πόλεις, το οποίο το ζητούν και οι ξενοδόχοι, κυρία Μπακογιάννη. Όχι μόνο οι ξενοδόχοι, το ζητάει η κοινωνία. Εγώ που ήμουν, ναι, τώρα όλο το καλοκαίρι στα Χανιά και έκανα έτσι. Τι λέει ο κόσμος, τι λέει ο κόσμος. Στο λένε όλοι. Σου λένε κάπου πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Βεβαίως είναι κάτι καινούριο. Βεβαίως είναι κάτι στο οποίο όλοι πειραματίζονται. Κανένας δεν έχει τη μαγική λύση. Η Βαρκελόνη, ναι, το έκανε με έναν τρόπο. Η Βενετία το κάνει με άλλο τρόπο. Ο καθένας προσπαθεί να βρει μια λύση ισορροπίας. Θα τη βρούμε κι εμείς. Ναι. Έτσι ώστε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο Airbnb που αναμφισβήτητα προσφέρει έσοδα σε κάποιους ανθρώπους, αλλά και από την άλλη μεριά σε μια αγορά δομημένη, ξενοδοχειακή, τέτοια ώστε να μπορούμε να αντέξουμε τον τουρισμό. Έχετε δίκιο. Που έρχεται. Απλά όμως όλη αυτή η έκρηξη του Airbnb τα τελευταία χρόνια βοήθησε και είχε και παράπλευρες, όχι απώλειες, παράπλευρες ωφέλειες. Βεβαίως. Άνοιξε η οικοδομή, άρχισε να δουλεύει πάλι. Και γύρω, βεβαίως, από την υποδομή, όπως γνωρίζετε, δουλεύουν ένα σωρό επαγγέλματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα η οικοδομή. Ναι, έτσι, τώρα όχι. Τώρα ναι. Αλλά την προηγούμενη πενταετία είχαμε θέμα. Είχαμε τεράστιο θέμα γενικώς. Και υπάρχει και θέμα εργατικών χεριών. Το βάζω στο τραπέζι και αυτό. Καθ' όλη τη διάρκεια του μνημονίου, έτσι. Μην ξεχνάμε, κύριε Παπά, η Ελλάδα έχασε 25 με 30% του ΑΕΠ της. Δηλαδή ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια όταν έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με 25% του ΑΕΠ κάτω. Ναι. Έπρεπε λοιπόν τώρα να ξαναφτιάξεις. Δεν βρισκόμαστε και πάρα πολύ ψηλότερα όμως. Βρισκόμαστε πολύ ψηλότερα. Μπορεί να υπάρχουν οι προοπτικές. Έχοντας ρυθμίσει δάνεια, έχοντας κάνει μια υπερπροσπάθεια που πληρωμής, δεν χρωστάμε πλέον στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει μπει τάξεις στα οικονομικά. Το εξωτερικό χρέος όμως αυξάνεται. Αλλά θέλουμε ακόμα δρόμο. Δεν πρόκειται μέσα σε 5 χρόνια με μαγικό ραβδί να τελειώσουν όλα. Και εδώ δεν μπορώ να μην σας πω. Ξέρετε,
Εγώ με ξέρετε τώρα πολλά χρόνια, ναι. Απεχθάνομαι το λαϊκισμό. Τον απεχθάνομαι σαν τις αμαρτίες μου. Έβλεπα προχθές τον κύριο Κασελάκη, ναι. Στην άφηξή του στα Χανιά, ναι. Έκανε βαρισίμαντες δηλώσεις για το ΒΟΑΚ. Πριν μπει για το ΒΟΑΚ. Και τον έβλεπα και έλεγα πόσο επιπόλαιος και πόσο ανεύθυνος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ήρθε στα Χανιά, τα ανακάλυψε τα Χανιά. Πού εστιάζεται αυτό με το ΒΟΑΚ? Θα σας πω, σε τρία πράγματα που είναι πολύ συγκεκριμένα. Παρακαλώ. Εσείς και εγώ ήμασταν στη γαμήλια δεξίωση του Δημάρχου. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Μπράβο. Ήταν εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Όχι. Όχι. Ήταν δύσκολο να το μάθει αυτό ο κύριος Κασελάκης? Όχι. Όχι. Ναι. Όλα τα Χανιά, ναι, το ξέρατε. Ναι. Έτσι. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Κασελάκης και λέει. Προσπαθεί να συνδέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το δυστύχημα. Νομίζω και ότι με τα τρία παιδιά. Νομίζω ότι είπε ότι ήταν καλεσμένος. Όχι, όχι, όχι. Είπε ήταν εκεί και αν εγώ ήμουν εκεί, ναι. Θα είχα ρωτήσει τα τρία αυτά παιδιά, θα τα είχε βρει και θα, ναι. Είχε υποθέσει ότι θα είχαν το δυστύχημα, πόσες ώρες δουλεύουν και γιατί δουλεύουν κτλ. Και λέω τώρα εγώ, ο κύριος Κασελάκης ανακάλυψε το ΒΟΑΚ. Το οποίο είναι σημαντικό. Ναι. Είναι καλό να ξέρει κάποιος ότι. Εντάξει, ένα χρόνο αρχηγός είναι και αυτός τώρα. Ότι η Κρήτη παλεύει για το βορειοειδικό άξονα. Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Δεν θα ήταν σκόπιμο να πάρει τα στοιχεία, ναι. Να μπει μέσα στο ίντερνετ, να ανοίξει το erga.gov.crete, να δει σε τι κατάσταση είναι οι προετοιμασίες του ΒΟΑΚ, πώς προχωράει το έργο, πώς τελείωσε η χάραξη, πώς τελείωσε η μελέτη. Να μου πείτε εσείς τώρα, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει τουλάχιστον τι πέντε φορές. Τι πρέπει να γίνει τώρα, ναι, θα σας τώρα. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα δεν θα αρέσει, αλλά εγώ θα σας το ξαναπώ. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι ότι πρέπει να μπουν δυστυχώς τα κολονάκια. Μα με τα πλαστικά κολονάκια τα θα γίνει δουλειά, κυρία Μπακογιάννη. Θα σας πω. Αυτά τα κολονάκια που θα κοστίσουν 30 εκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Δεν είναι φραγκοδίφραγκα τώρα είναι αυτά. Φραγκοδίφραγκα. Αυτά στο δρόμο Πύργος Πάτρα σώσαν τον κόσμο. Ναι. Είχαμε ένα δρόμο στον οποίο σκοτωνόντουσαν όπως σκοτωνόμαστε κι εμείς. Μπήκαν αυτά τα κολονάκια και ουσιαστικά τα τροχαία ατυχήματα έχουν εκμηδενιστεί. Λοιπόν, τι να κάνουμε? Θα το κάνουμε κι εμείς. Ναι, θα πηγαίνουμε πιο αργά. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό είναι δέσμευση. Τώρα θα γίνει? Αυτό θα γίνει. Γιατί ο κύριος Ταϊκούρας είχε πει το εξετάζουμε. Ναι. Εσείς τώρα λέτε με σιγουριά θα μπουν τα κολονάκια. Θα μπουν τα κολονάκια. Το συζήτησα με το Μητσοτάκη εγώ προσωπικά. Μάλιστα. Δηλαδή ξέρω ότι θα Ωραία. Γίνει. Να βγάλουμε και μια είδηση. Θα μπουν τα κολονάκια. Θα μπουν τα κολονάκια στη διαδρομή Χανιά Κίσαμος, που είναι η χειρότερη αυτή τη στιγμή, και θα μπουν τα κολονάκια, επειδή δεν μπορούν να μπουν σε ολόκληρο το ΒΟΑΚ, θα μπουν στις διάφορες περιοχές που έχουμε, που είναι περίπου 6, ναι. Τα πολλά τροχαία. Δηλαδή εκεί πλέον θα είσαι υποχρεωμένος να πηγαίνεις τρένο. Μάλιστα. Αρέσει όχι. Είναι αναγκαίο. Είναι αυτό. Ναι. Διότι εκτός από το δρόμο, κακά τα ψέματα, μας φταίει και το κεφάλι μας. Έτσι, πέρα παίρνουμε ρατημένοι μετά έχοντας πιει κούπες και ούτω καθεξής. Μπορούμε να αρχίσουμε μια μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Έχω και δεκάδες μηνύματα για όλη αυτή την ιστορία του ΒΟΑΚ, ότι έχετε καθυστερήσει, κυρία Μπακογιάννη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 16 που έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν ψηλά στην ατζέντα ο ΒΟΑΚ. Είναι, παρόλα αυτά. Και είναι. Και σας έχω ξαναπεί ότι κάθε 15 μέρες στο μαξί μου γίνεται σύσκεψη για το ΒΟΑΚ. Γιατί ο ΒΟΑΚ είναι ένα τεράστιο έργο. Είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο γίνεται σήμερα στην Ευρώπη, οδικό έργο, και το πιο περίπλοκο. Γιατί αργήσαμε, έτσι, ναι. Κοροϊδευόμαστε. Άρα έχει χτιστεί ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής. Άρα η χάραξη θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η χάραξη τελείωσε τώρα, αν θυμάστε καλά, πριν από 5 μήνες. Έχουν προχωρήσει, μπαίνουν οι μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες μαζί. Δηλαδή ένα κομμάτι θα ξεκινάει από το Ηράκλειο, ναι, ένα δεν κομμάτι μπορεί να θα κοιτάει, μια, όντως, δε, όντως. Θα προχωράει από τα Χανιά. Θα δούνε και καθοδόν ορισμένες μικροαλλαγές οι οποίες θα χρειαστούν για να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Τα τούνελ όμως θα γίνουν εκεί που πρέπει. Τα τούνελ είναι τεραστίων διαστάσεων. Είναι μεγάλα, ναι. Έτσι. Από ό,τι έχω δει στο σχέδιο και εγώ είναι μεγάλα. Και θα έχουν τη δυνατότητα οι κριτικοί να τον περπατήσουν το ΒΟΑΚ διαδικτυακά. Ναι. Όταν είναι στην καινοτομία, στα έργα, ναι, erga.gov.gr. Διαδικτυακά για να μπορούν να έχουν και μια αίσθηση. Α, και εκεί άκουσα και τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος μας ανήγγειλε και κάνουν, λέει, και το ΒΟΑΚ με διόδια.
Από πού ήρθε ακριβώς ο κύριος Κασελάκης? Αυτό είναι στάνταρ, το γνωρίζουμε αυτό. Βεβαίως το γνωρίζουμε. Ναι. Εγώ σας το έχω πει αυτό πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Το έχουμε πει πάρα πολύ, χρόνια γιατί, πριν. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να λέει την αλήθεια κάποιος σε αυτούς τους πολίτες. Ξέρει ο κύριος Κασελάκης κανένα δρόμο στην Αμερική, στον οποίο να μην πληρώνουμε διόδια? Ξέρει κανέναν δρόμο αυτού του επίπεδου και αυτών των απαιτήσεων? Ήδη με τα διόδια ο ελληνικός προϋπολογισμός θα δίνει στον ΒΟΑΚ 100 εκατομμύρια το χρόνο. Ξέρετε τι γίνεται με τα διόδια? Γιατί πιστεύω όχι ότι το βάζει ο Κασελάκης, το βάζουν οι τοπικές κοινωνίες. Εδώ, επειδή υπάρχουν περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο δρόμο, πάνω στον οποίο θα γίνει ο καινούργιος ΒΟΑΚ, έτσι δεν είναι? Έχει αρχίσει μια κουβέντα με τους ανθρώπους των περιοχών εκεί. Δηλαδή, μπες, βγες. Αυτό καταλαβαίνετε είναι τώρα ένα εξειδικευμένο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται πάντα. Δηλαδή, υπάρχουν ειδικές κάρτες για τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι κάνουν αυτού του είδους τις διαδρομές και δεν χρησιμοποιούν το ΒΟΑΚ για να πάνε στο Ηράκλειο κτλ. Ναι. Αυτό υπάρχει πάντοτε για. Θα υπάρξει τέτοια πρόβλεψη, δηλαδή. Για τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούνται. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα έχουμε ειδική εξαγγελία για το ΒΟΑΚ στη Σαλονίκη? Α, δεν το ξέρω. Δεν το αυτό δεν το ξέρω. Δεν θέλω να σας πω κάτι που δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι είναι ένα έργο το οποίο, επειδή για τον Κυριάκο είναι εξαιρετικής και συναισθηματικής αλλά και αξιοπιστίας θέμα. Δηλαδή, ξέρετε την ευαισθησία σε θέματα αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος έχει δεσμευτεί για το ΒΟΑΚ και ο ΒΟΑΚ θα προχωρήσει per mare per terra. Απλώς τώρα θα πρέπει δυστυχώς να κάνουμε και μία πρόσθετη παρέμβαση, γιατί μέχρι να τελειώσει. Για τα κολονάκια. Πρέπει να σώσουμε τα κολονάκια ζωές. Όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, θέλουν χρόνο. Εδώ δεν μπορεί να γίνει μία παρέμβαση έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η τοποθέτησή τους? Άμεσα δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς μελέτη. Μίλησα με τον μελετητή. Mm-hmm. 2 μήνες θα χρειαστεί για να επικαιροποιήσει μια προηγούμενη μελέτη που είχε γίνει για τέτοιο θέμα. Και από εκεί και πέρα, μετά από αυτό, θα γίνουν οι διαδικασίες της προκήρυξης και τα λοιπά, γιατί υπάρχουν, όπως ξέρετε, διαδικασίες και προδιαγραφές, εξαιρετικά χρονοβόρες. Θα στηριχθούμε στο Πάτρα Πύργος, δηλαδή? Αυτό θα είναι ο μπούσουλας? Αυτό θα είναι ο μπούσουλας, ναι. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε λίγο γιατί εκλογές έχουμε και στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα εμείς εκλογές δεν έχουμε στη Δημοκρατία. Εντάξει, φτάνει. Εντάξει. Εκλογές έχουμε σε όλα τα άλλα κόμματα. Προβλέπετε να έχουμε εκλογές πάλι και στο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ δεν έχω ιδέα τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα πώς, όλο το για τον Κασελάκη λέτε, πώς τον έχει? Όχι, εγώ απάντησα στον κύριο Κασελάκη στις ανάμεσα στις εορταστικές εκδηλώσεις που του εύχομαι βίον ανθόσπαρτο. Ανάμεσα σε ερωτήσει, έκανε δηλώσεις πολιτικές. Ναι, να μην κάνει άνθρωπος και πολιτικές. Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μα να κάνει, απλώς να ανοίγει κανένα βιβλίο. Ωραία. Ή κανένα διαδίκτυο πριν κάνει τις δηλώσεις. Πάμε τώρα. Τον βλέπετε. Ακόμα και ο γονός μου το ανοίγει αυτό το διαδίκτυο. Πάμε τώρα. Θα παραμείνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Κασελάκης? Τι προβλέπετε εσείς? Η έμπειρη πολιτικός Ντόρα Μπακογιάννη τι λέει? Προβλέπω ότι αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Για πάμε. Κοιτάξτε, εμένα με λυπεί τώρα αυτή η κατάσταση, έτσι. Με λυπεί για λόγους ιδιωτελείς. Θέλω να είμαι σαφής. Γιατί? Διότι η έλλειψη αντιπολίτευσης δημιουργεί τρομερό πρόβλημα στην Δημοκρατία. Τι συμβαίνει? Επειδή κανένας άλλος δεν ασχολείται με τα θέματα. Ναι. Ασχολείται μόνο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Τι λέει ο κόσμος? Κάντε τα καλύτερα, τα θέλω τέλεια, τα θέλω γρήγορα, τα θέλω... Λογικό, έτσι, μας ζητάει. Δεν έχει να συγκρίνει. Ναι. Δεν έρχεται ο κύριος Κασελάκης ή ο κύριος Τάδε από το ΠΑΣΟΚ να πει παιδιά, εγώ προτείνω αυτή τη λύση. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ο κύριος Τάδε, συγκεκριμένη όχι, περίπτωση. Λέω, άλλος. Όχι, δεν θέλω με κανένα τρόπο να μειώσω τον κύριο Ανδρουλάκη. Όχι, προς Θεού. Λέω απλώς, δεν έρχεται ο άλλος να πει ότι εγώ προτείνω αυτό. Άρα, εκ των πραγμάτων, έχουμε μείνει μόνοι μας. Καλά τα κάνουμε, κακά τα κάνουμε. Εκτιμάτε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση έτσι όπως μου το λέτε τώρα? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ναι. Ούτε αξιωματική, ούτε από την άλλη. Καμία αντιπολίτευση υπάρχει. Η οποία... Και είναι λογικό. Ασχολείται με τα του οίκου της. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βγάλει ένα αρχηγό, τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να βγάλει γρήγορα και να τελειώσει αυτό. Τι βλέπετε εκεί? Δεν. Όχι. Δεν μπορεί. Όχι, δεν κάνω το ένστικτό σας τι λέει? Ότι θα πάει καλά ο Ανδρουλάκης, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
Τουλάχιστον, αλλά εγώ έχω τα κριτήρια της Κρήτης, έτσι. Ναι. Εντάξει, το κριτήριο της Κρήτης τώρα το γνώριζα, αλλά η Ντόρα Μπακογιάννη έχει πάντου τα πλοκάμια της. Εντάξει, από εκεί και πέρα, τώρα ποιος θα είναι μαζί με τον Ανδρουλάκη δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Μάλιστα. Για το δεύτερο γύρο. Για το δεύτερο. Στον πρώτο γύρο δηλαδή βλέπετε Ανδρουλάκη... Με κάποιον. Με κάποιον. Όποιος και αν είναι αυτός. Ναι. Διαμαντοπούλου, Δούκας, Γερουλάνος. Υπάρχουν, νομίζω ότι παίζουν πολύ κοντά. Παίζουν κοντά στα ποσοστά. Ναι, αυτή είναι η αίσθησή μου. Εκτιμάτε ότι θα πάει πολλοί κόσμο στο Πασόκ να ψηφίσει, ή μήπως και αυτοί το δούνε λίγο. Τι να σας πω, κύριε Παπαστασία, που έχω πει εγώ ποτέ ότι έχω κανένα μαγικά, μια μαγική μπάλα. Να όχι βλέπω. Μαγική μπάλα, αλλά είστε τώρα έμπειροι πολιτικός, κύριε Παπαγκογιάννη. Ναι, εντάξει, επειδή είμαι έμπειρη, δεν σημαίνει ότι μπορώ να δω και το μέλλον. δηλαδή δεν είμαι και λεφάκης. Όχι. Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δραματική κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Δεν υπάρχει. Εγώ δηλαδή κάθε φορά λες δεν υπάρχει περίπτωση να εκπλαγώ. Ναι. Και να και κάτι καινούργιο. Και όμως εκπλήσεσαι. Θέλω αυτό να που μου κάνετε συμβαίνει να... είναι πρωτόγνωρο. Και είναι άδικο και για όλους αυτούς τους ανθρώπους, με παιδί μου, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, για λόγους ιδεολογικούς, για λόγους οποιουσδήποτε λόγους, και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σήμερα σε απελπισία. Ξέρετε αρκετούς απελπισμένους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ εσείς τώρα? Εγώ ξέρω αρκετούς. Ναι. Και δηλαδή... ξέρω αρκετούς εδώ στα Χανιά. Στα Χανιά. Οι περισσότεροι. Ένας αριθμός ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ πριν από ένα-δύο χρόνια Χανιωτών έχουν μετακομίσει στη Νέα Αριστερά. Αυτό το μαγαζί βλέπετε να περπατάει? Από ό,τι φάνηκε στις ευρωεκλογές, δύσκολα. Δύσκολα. Οπότε και αυτοί που λένε ότι πιθανότατα θα αποσκυρτήσουν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, πού θα πάνε? Έχω ιδέα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα βαθιά πολιτικό. Ναι. Και το βαθιά πολιτικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική αξιόπιστη πρόταση. Δηλαδή, ο άλλος σήμερα, όταν εγώ θα πάω, πήγα προχθές στα Σφακιά. Ναι. Έρχεται ο δήμαρχος των Σφακίων, μου λέει: ξέρεις κάτι, έχουμε αυτά, αυτά και αυτά τα προβλήματα. Ωραία. Του λέω να τα βάλουμε κάτω, δήμαρχε. Καταγράφονται? Όχι, να τα βάλουμε κάτω. Πρώτα απ' όλα να τα ιεραρχήσουμε. Ναι. Έτσι. Στην ιεράρχηση λοιπόν των προβλημάτων έχουμε την ίδρυυση, έχουμε την αποχέτευση, έχουμε το χωροταξικό. Και μετά έχουμε και άλλα προβλήματα, γιατί βεβαίως δεν τελειώνουν τα προβλήματα των ανθρώπων. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κανένας άλλος εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς έχω δύο λαμπρούς συναδέλφους, και τη Εύη τη Βολουδάκη και τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, και θέλω και να του ευχηθώ και χρόνια πολλά σήμερα του Αλέξανδρου, οι οποίοι έχουμε πέσει τώρα τρεις βουλευτές απάνω στα προβλήματα τα υπαρκτά. Δεν θα πάει κάποιος στην αντιπολίτευση να πει ρε παιδιά βάλτε πλάτη. Ο Πολάκης με τα θέματα των Σφακίων ασχολείται τώρα εδώ. Σε πάει. Ασχολείται. Δεν ξέρω, δεν το πήρα είδηση να ασχοληθεί, αλλά μακάρι να ασχοληθεί. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ να ασχοληθεί. Προς τη μήνα από ό,τι καταλαβαίνω, ο Πολάκης ετοιμάζεται για άλλα. Πώς τον βλέπετε, ετοιμάζεται για αρχηγός, λέτε? Ξέρω εγώ. Δεν διαβάζω. Α, διαβάζετε κι εσείς. Διαβάζω κι εγώ. Εσείς τώρα, ας πούμε, Χανιώτισσα βουλευτής. Ο Πολάκης σε αντίθετο κόμμα, σε άλλο κόμμα, Χανιώτης βουλευτής. Και αυτός αυτή τη στιγμή ανεξάρτητος. Εσείς βλέπετε να πηγαίνει πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Έκανε ό,τι μπορούσε ο καημένος ο κ. Κασελάκης να του κάνει δώρο γάμου. Αυτό είναι το δώρο γάμου, λέτε? Προσπαθεί ο άνθρωπος. Αντί να λάβει δώρο γάμου, έδωσε. Έδωσε δώρο γάμου. Ξέρετε, κυρία Παγκογιάννη, όμως. Δεν χρειάζεται ένας Παύλος Πολάκης στη Βουλή των Ελλήνων? Εδώ τώρα μια καλή ερώτηση, να δω τι θα μου πείτε. Ακούστε, οι όποιες επιλογές γίνονται από τους πολίτες, ναι, για μένα είναι σεβαστές. Σωστά. Αν μου πείτε ότι ο Παύλος Πολάκης είναι το πρότυπο κοινοβουλευτικού άντρα, το οποίο πιστεύω εγώ, η απάντηση είναι όχι. Όχι. Θεωρώ ότι έχεις όλες τις δυνατότητες να ασκείς δρυμύτατη αντιπολίτευση ή να υποστηρίζεις τη συμπολίτευση χωρίς να χάσεις τον πολιτικό σου πολιτισμό. Ναι. Λυπάμαι που το λέω, ο Παύλος Πολάκης το είχε να έχει χάσει πάρα πολλές φορές. Άρα δεν είναι το πρότυπο του κοινοβουλευτικού άντρα για μένα. Μήπως αδικείται όμως είναι... η δουλειά που κάνει με αυτό το χαρακτηρισμό? Μα ενδεχομένως αδικείται. Αλλά ξέρετε, οι οργύλοι άνθρωποι
συνήθως έχουν την ιδιαιτερότητα να αδικούν αυτόν. Δηλαδή χάνεις το δίκιο σου ενδεχομένως αν το έχεις, αλλά εγώ με κανένα τρόπο δεν μπορώ να δεχθώ ότι μπορεί κάποιος να προσβάλλει έναν άνθρωπο ή να μειώνει έναν άνθρωπο. Εδώ πέρα στα παιδιά σου λες. Είπα, έκανα το φοβερό λάθος να πω στην εγγονή μου, αυτή η χοντρούλα η φίλη σου τι κάνει, και γύρισε και με έκανε σκουπίδι. Πώς τολμάς, γιαγιά? Δεν καταλαβαίνεις ότι μια τέτοια λέξη δεν λέγεται? Έχουν αλλάξει εποχές, κύριε Παπαγιάννη. Καταλαβαίνετε, αν σου το λέει αυτό το 13χρονο, πόσο μάλλον και η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να έχει κάποιους κανόνες συμπεριφοράς και πολιτικού πολιτισμού. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορείς, δεν γίνεται, είμαστε ζούγκλα. Είμαστε ένας θεωρητικά πολιτισμένος. Θεωρητικά, το είπατε και μόνοι σας. Επειδή είπατε για τον πρόεδρο της Βουλής ή για τη Βουλή, φέρνω εγώ το όνομα του Προέδρου στη συζήτηση. Ούτε αυτός όμως φέρθηκε καλά στον Παύλο Πολάκη. Νομίζω ήταν βαριές οι κουβέντες που είπε όσον αφορά τον πρόεδρο της Βουλής. Ένα. Και δεύτερον, παίζει το όνομά του για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα, γιατί ήταν βαριές κουβέντες? Τώρα Ζήτουλας. Τι θα πει αυτό? Ζήτουλας δημοσιότητας. Δεν είπε Ζήτουλας χρημάτων, είπε Ζήτουλας δημοσιότητας. Ακούστε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χτίσει την καριέρα τους στην πολιτική, ναι, απάνω σε υψηλούς τόνους και λαϊκισμό. Έχουν χτίσει καριέρα. Εκτιμάτε ότι όλη ο Παύλος Πολάκης είναι ένας από αυτούς? Ο Παύλος Πολάκης με τη συμπεριφορά του είναι αναμφισβήτητα ένας από αυτούς. Τώρα, από εκεί και πέρα, και αυτό τον αδικεί, γιατί εγώ θα σας πω, ούσα βουλευτής Χανίων τώρα ήδη 5 χρόνια, ότι έχει προσφέρει στα Χανιά. Έχει φροντίσει ανθρώπους, έχει κάνει μια συγκεκριμένη προσφορά η οποία του αναγνωρίστηκε. Ναι. Δηλαδή και ο ίδιος αδικεί τον εαυτό του. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Όχι, άλλο αυτό. Τώρα, ο πρόεδρος Βουλής υποχρεωμένος να βάλει κάποια τάξη. Δεν είναι ζούγκλα η Βουλή. Εμένα με ενοχλεί τρομερά αυτές οι προσωπικές ύβρις, οι χιδεότητες. Καλά, δεν είναι ο Πολάκης τώρα για να πάει. Δεν είναι μόνο ο Πολάκης. Απλά του έχουν χρεώσει όλα και το προπατορικό. Εγώ είπα στον πρόεδρο της Βουλής ότι κανονικά θα πρέπει να γίνει αυτό που γίνεται και σε άλλα κοινοβούλια. Στο πρώτο φάλσο να πέφτει. Στέρηση. Τιμωρία, τέλος πάντων. Μάθετε, κύριε, να συμπεριφέρεστε. Δεν είναι η Βουλή των Ελλήνων, δεν είναι καφενείο. Βγάλατε ειδήσεις, κυρία Μπακογιάννη, σήμερα. Πάμε πολλές. Ναι, βγάλατε. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Φτάνει 9 η ώρα. Κάτι τελευταίο. Αυτά δεν... τα κάτι τελευταία, όταν τρίβουμε τα χέρια μας, με ανησυχούν. Γιατί? Όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο κουβεντιάζεται σαν δημοσιογραφικά πηγαδάκια. Μπορεί να είναι πάρα πολύ κοντινό, ας πούμε, αλλά εγώ θα το ρωτήσω. Κώστας Μπακογιάννης. Ναι. Θα ξαναδιεκδικήσει το Δήμο Αθηναίων ή θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής? Δεν το ξέρω ακόμα. Εσείς τι θα θέλατε? Πρώτα απ' όλα, η 10η εντολή είναι ου ανακατευθείς. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μια απόφαση την οποία πρέπει να την πάρει μόνος του. Νομίζω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δικαιώθηκε. Για το Δούκα, λέτε. Δεν χρειάστηκε να περιμένει πάρα πολύ ο Αθηναίος πολίτης για να καταλάβει τη διαφορά. Λέτε να το μετάνιωσαν οι Αθηναίοι πολίτες? Νομίζω ναι. Πολύ γρήγορα. Εγώ φανταζόμουν ότι αυτό θα συμβεί σε δύο χρόνια. Αλλά το καταλάβανε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ εγώ να αντιληφθώ, ειλικρινά σας λέω, πώς είναι ποτέ δυνατόν να είσαι δήμαρχος Αθήνας, έχουσα διατελέσει δήμαρχος. Το γνωρίζετε καλά από μέσα. Να δουλεύεις από το πρωί στις 7 μέχρι το βράδυ στις 10 τουλάχιστον. Συνεχώς. Και με εξαιρετικούς συνεργάτες, το λέω σε ό,τι με αφορά, ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον, και να μην σου φτάνει ο χρόνος και να θεωρεί κάποιος το Δήμο της Αθήνας πάρεργο.
Γιατί όταν πας για να γίνεις αρχηγός ενός κόμματος, αντιλαμβάνεστε ότι ο αρχηγός ενός κόμματος είναι ένας άνθρωπος που πάλι πρέπει να δουλεύει. Πλήρους και αποκλειστικής και τα δύο. Πώς είναι ποτέ δυνατόν να θεωρείς ότι είσαι ο Μέγας Ναπολέων και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αυτά τα πράγματα μαζί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτά τα νεπολεόντια συνδρόματα έχουν πληρωθεί πολύ ακριβά σε αυτή τη μου βγάζετε το Δούκα έξω από τη διεκδίκηση, νομίζω, με αυτά που λέτε τώρα. Εγώ τον βγάζω. Ποιος? Μόνο στη Γέννη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Να θα έχουμε καλά την ευκαιρία με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Θα τα λέμε, και θα να τα λέμε πούμε συχνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και εδώ. Και συμφωνούμε με την απαγόρευση των κινητών. Κλείνω. Τέλος, πού όμως? Τέλος. Ναι, πού? Στο ντουλάπι, τι, αυτό τώρα το κινητό στην τσάντα. Εξαφανιζόλ. Εξαφανιζόλ, πού? Στο σπίτι. Στο σπίτι. Ναι. Ή πάρ του ένα μηχανάκι από αυτά τα που είχαμε παλιά, τα θυμάσαι, Νόκια, πατάγαμε τα κουμπιά. Εντάξει, αυτά τώρα τα ξεχάσει όλος ο κόσμος. Ναι, και τα έχεις δώσει το παιδί σε περίπτωση που θέλει η μαμά του να τον πάρει. Ένα old fashion κινητό τέτοιου τύπου. Ναι. Όχι, όχι smartphone. Κάμερες και τα ρέστα όχι που δημιουργούνται smartphone προβλήματα. Τέλος. Όχι smartphone. Δηλαδή, πάρ του ένα μικρό από αυτά, 60 ευρώ να τον ευρίσκει. Α, μέχρι εκεί. Μέχρι να εκεί παίρνει τη μαμά του τηλέφωνο, τον μπαμπά του τηλέφωνο, άντε και τη φιλεναδούλα του άμα θέλει, τηλεφωνικός να μιλάει αντί για βίντεο κτλ. Όλα τα υπόλοιπα απαγορεύονται. Είμαι φανατικά υπέρ. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε και αλλιώς, νομίζω. Ε. Έχετε, και, έχετε και την εμπειρία, ας πούμε, από τα πιτσιρίκια. Παιδιά, 7 δεν είναι αστείο. 7 και τα βλέπεις με το τηλέφωνο στα χέρια και σου έρχεται να σπάσεις και το τηλέφωνο και το κεφάλι μαζί. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Αγαπητές μου, αγαπητοί μου, από Δευτέρα πάλι. Ευχαριστώ.